Σε ντέρμπι εξελίχθηκε η εκλογική διαδικασία που ανέδειξε νέο πρόεδρο για το Δικηγορικό Σύλλογο του Ηρακλείου. Οι δύο υποψήφοι, Κατερίνα Κοσμαδάκη και Νίκος Λογοθέτης, με 189 και 273 ψήφους από τον πρώτο γύρο των εκλογών αντίστοιχα, πέτυχαν να διατηρήσουν το ενδιαφέρον των μελών του Συλλόγου, με την αποχή να αποτυπώνεται μικρή και τελικά να κλείνουν την ψαλίδα της μεταξύ τους διαφοράς. Πρόεδρος αναδείχθηκε με 31 ψήφους διαφορά ο Νίκος Λογοθέτης. Το συμπέρασμα βγήκε από την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε επίσης πολύ μεγάλη προσέλευση συναδέλφων. Ήταν κάτι που μας χαροποίησε πάρα πολύ. Είδαμε το ενδιαφέρον των συναδέλφων για να πάμε ένα βήμα μπροστά. Και νομίζω ότι και το σημερινό αποτέλεσμα και η σημερινή προσέλευση των συναδέλφων καταδεικνύει το ίδιο πράγμα. Από τους 797 εγγεγραμμένους ψήφισαν 605, με ποσοστό συμμετοχής 75,9%. Τα άκυρα ήταν 7, τα λευκά 21, έγκυρα ψηφοδέλτια 577, εκ των οποίων ο Νίκος Λογοθέτης έλαβε 304 ψήφους, ποσοστό 52,68%, ενώ η Κατερίνα Κοσμαδάκη 273 ψήφους και ποσοστό 47,3%. Θα προχωρήσουμε όλοι μαζί στο επόμενο, από 1η-1η-22 που και αναλαμβάνουμε θητεία. Θα ξεκινήσουμε δουλειά βέβαια από αύριο, αλλά είμαι πεπισμένος ότι θα πάμε τον Δικηγορικό Σύλλογο Ηρακλείου εκεί που τα αξίζει. Είναι ο 4ος Δικηγορικός Σύλλογος της χώρας και έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε. Οι αριθμοί αποτυπώθηκαν πάντως εντελώς συμβολικοί. Από τον πρώτο γύρο των εκλογών και τις 273 ψήφους του κυρίου Λογοθέτη, η δύναμή του αυξήθηκε κατά 31 ψήφους, όση δηλαδή η διαφορά της τελικής αναμέτρησης, ενώ στις 189 ψήφους της πρώτης Κυριακής για την Κατερίνα Κοσμαδάκη προσθέθηκαν 84 ψήφοι τη δεύτερη Κυριακή, όση δηλαδή ήταν η διαφορά του πρώτου γύρου των εκλογών.